Εντάξει, φαίνεται η κατάσταση η οποία προέκυψε από τις πλημμύρες της προηγούμενης εβδομάδας. Αυτές οι πλημμύρες βέβαιως δεν οφείλονται απλά και μόνο στα όποια ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά επί της ουσίας έχουν να κάνουν, σχετίζονται με τις τεράστιες ευθύνες τις οποίες υπάρχουν στις κυβερνήσεις και τις προηγούμενες και τη σημερινή, στις περιφέρειες αλλά και στους δήμους. Επί της ουσίας η βασική υπεύθυνη για όλα αυτά είναι οι υποδομές οι οποίες γίνονται και οι οποίες όχι μόνο δεν εξυπηρετούν τις λαϊκές ανάγκες, αλλά αντίθετα στο όνομα της μείωσης του κόστους κατασκευής, μιλάμε για τους αυτοκινητόδρομους, μιλάμε για τον προαστιακό και τον σιδηρόδρομο, αλλά και τα υπόλοιπα έργα υποδομής, δεν λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ούτως ώστε να προστατεύσουν τη λαϊκή οικογένεια, τους επαγγελματίες από τα φυσικά φαινόμενα και στη συγκεκριμένη περίπτωση από τις πλημμύρες. Από αυτή την άποψη λοιπόν εμείς λέμε καθαρά ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία άλλη ανοχή. Πρέπει ο ίδιος ο κόσμος να απαιτήσει αφενός με την άμεση αποζημίωση στο 100% από το σύνολο των καταστροφών που έπαθε από τις πλημμύρες, αλλά πάνω απ' όλα και περισσότερο πρέπει να διεκδικήσει και να απαιτήσει τέτοια έργα συνολικής και ολοκληρωμένης αντιπλημμυρικής προστασίας, αντιπυρικής αλλά και αντισεισμικής που θα προστατεύουν τον ίδιο και την περιουσία του. Τι σας είπαν οι καθηματάρχες εδώ? Αυτό το οποίο μας είπαν είναι ότι περιμένουν να περάσουν τα αρμόδιες υπηρεσίες, οι εκτιμητές από την περιφέρεια στις επόμενες μέρες για να καταγράψουν όποιες σημείες. Όμως η εμπειρία την οποία έχουμε και από άλλες περιοχές είναι ότι όποια καταγραφή γίνεται για τα μάτια του κόσμου και οι αποζημίωση οι οποίες δίνονται και όποτε δίνονται αυτές δεν φτάνουν να καλύψουν τις ζημίες οι οποίες έχουν υποστεί ο κόσμος. Πολύ δε περισσότερο που υπάρχουν ζημίες και στην παραγωγή, την αγροτική παραγωγή, που εκεί είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα, γιατί ακριβώς οι κανονισμοί του ΕΛΓΑ αλλά και το ΨΕΑ αποκλείουν δεκάδες αυταπασχολούμενους και μικρούς αγροτοκτηνοτρόφους. Από αυτή την άποψη λοιπόν εμείς επιμένουμε, παρά τις όποιες διακηρύξεις μπορεί να κάνει οι κυβερνήσεις αλλά και η περιφέρεια, πρέπει να απαιτηθεί η αποζημίωση στο 100% των ζημιών. Εδώ τα ποτάμια ήταν ακαθαρίζουνε. Καθόλου. 10 χρόνια εδώ, εγώ είμαι 20 χρόνια. Φώναζα. Πήγαιναν καθαρίσαν από εδώ και κάτω. Ναι. Και τους έλεγα, ρε παιδιά, ελάτε λίγο, θα το βάλουμε στο πετρέλαιο. Να το βαθύνουμε λίγο. Όχι. Εμείς έχουμε εντολή μόνο από εδώ και κάτω, μου λέγανε. Και τελικά. Τίποτα. Να, τελικά πνιγήκαμε. Και τώρα πάλι, αν δεν καθαριστούν, κοιτάτε οι λάσπη που είναι, πάλι θα πνιγούμε. Πάλι θα πνιγούν, τίποτα. Δεν τα πειράζουν καθόλου. Εδώ να του πει, εδώ ο μοναδικό που έχει έρθει εδώ, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχει άλλο. Δεν έχει έρθει κανένα άλλο να μα δει. Τώρα τον είδα. Ο μοναδικό. Ούτε περιφέρεια, τίποτα. Κανένα δεν έχει έρθει.